Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Φίλιππε. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε χθες την Επιτροπή Εξοπλισμός της Βουλής για τα δύο αμυντικά προγράμματα που βρίσκονται πρώτο πλέον στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Τώρα, αυτά αφορούν την απόκτηση των 20 μαχητικών αεροσκαφών F-35 5ης γενιάς, αλλά και το πρόγραμμα ναυπήγησης σε ελληνικά ναυπηγεία των φρεγατών Constellation. Όπως είπε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η απόκτηση των πιο εξελιγμένων αεροσκαφών θα δώσει στην πολεμική αεροπορία ένα ισχυρό όπλο και θα διασφαλίσει τη δυνατότητα αποτροπής οποιασδήποτε απειλής από όπου και αν προέρχεται. Ενώ αναφορικά με την αυπήγηση των φρεγατών Constellation, τόνισε ότι θα είναι ένα δεύτερο μεγάλο όπλο μετά την απόκτηση των φρεγατών Μπελαρά, που θα μπορέσει να στηρίξει την πορεία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού τον 21ο αιώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο προγράμματα υπερψήφισε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ναι μόνο στο πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών Constellation. Μάλιστα. Νικολέτα, σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε αμέσως μετά την ενημέρωση που έκανε στην Επιτροπή της Βουλής ο κύριος Δένδιος, Υπουργός Άμυνας. Είχα τη δυνατότητα να εισηγηθώ δύο σημαντικά κεφάλαια της Ατζέντας 2030. Καταρχήν, την απόκτηση 20 αεροσκαφών τύπου F-35, των πιο εξελιγμένων αεροσκαφών που πετάνε αυτή τη στιγμή. Ένα σημαντικό όπλο που θα δώσει μια μεγάλη δυνατότητα στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Θα διασφαλίσει την δυνατότητά της αποτροπής οποιασδήποτε απειλής κατά της χώρας μας, από πουδήποτε και αν προέρχεται. Και από την άλλη, την έναρξη διερεύνησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ναυπήγησης στην Ελλάδα με προδιαγραφές ειδικές της φρεγάτας Constellation, της νέας γενιάς φρεγάτας του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Μιας φρεγάτας που, εφόσον αποφασίσουμε την ναυπήγησή της, μετά από αυτό το αρχικό στάδιο, θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό όπλο για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό.